η διασκέδαση, το κέφι, η μουσική και τα χρώματα κυριάρχησαν στο χρώμα ραν που φιλοξενήθηκε στο Αρκαλοχώρι με τη συμμετοχή 2.500 και πλέον ατόμων κάθε ηλικίας. Ο αγώνας δεν είχε ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αφού όσοι έλαβαν μέρος είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη διαδρομή τρέχοντας, περπατώντας ή χορεύοντας. Οι διοργανωτές του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αρκαλοχωρίου είχαν ετοιμάσει διάφορα happenings στα χρωματιστά 5 χιλιόμετρα με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν τη μοναδική αυτή εμπειρία που επέστρεψε μετά από 3 χρόνια. Η αλήθεια είναι πως το Αρκαλοχώρι ανυπομονούσε, ο κόσμος ανυπομονούσε, όλη η Κρήτη ανυπομονούσε. Περάσαμε κάθε ενδεχόμενο, κάναμε ένα sold out μία εβδομάδα πριν. Ήμασταν εν μέρει άτυχοι, καθώς ο καιρός εχθές δεν μας έκανε την χάρη. Όμως σήμερα βλέπουμε ότι ο κόσμος, ακόμα και τώρα, μία ώρα πριν την εκκίνηση του event, υπήρχαν εγγραφές. Περάσαμε τα 2.500 άτομα σαν συμμετοχές και τις 3.200 άτομα περίπου μαζί με τους γονείς. Το χρώμα ραν είναι εδώ, επιστρέφει, το Αρκαλοχώρι του είχε ανάγκη. Είμαστε εδώ για να δώσουμε ακόμα μία νότα αισιοδοξίας και χαρά σε αυτόν τον τόπο, καθώς τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε. Και όλα αυτά που κάνουμε, ελπίζουμε ο κόσμος που έρχεται στην πόλη μας και στο χωριό μας να του αρέσει, να περνάει όμορφα. Και σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε για ακόμα μια φορά αρρωγός. Βέβαια, σήμερα είναι η χαρά. Διασκέδαση και χρώμα. Για κάθε ηλικία, από τα πιο μικρά παιδιά μέχρι... τα μικρά. Εθελοντές τώρα και 10 χρόνια. Και περνάτε υπέροχα. Υπέροχα. Στον πιο χρωματιστό και διασκεδαστικό αγώνα του Αρκαλοχωρίου, το ζητούμενο ήταν η απόλαυση και βέβαια ο σκοπός επετεύχθη, αφού όλοι όσοι έλαβαν μέρος είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ανεπανάληπτη γιορτή με χιλιάδες προσκεκλημένους. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πήρα σαν προπόνηση και μια διασκέδαση. Αυτό. Το χάρηκες. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ ωραία, πολύ διασκέδαση, πολλοί άνθρωποι. Ήταν πολύ ωραία οργάνωση. Τη χαρήκαμε όλοι μαζί. Μια χαρά ήταν, μια χαρά. Πολύ ωραία. Δυσκολευτήκατε, τι συναντήσατε στη διαδρομή? Πετούσανε πολλοί χρώματα. Ήταν λίγο κουραστικό, ναι. Μια χαρά ήταν πάντα. Το μετάλλιο του αγώνα διαχείρος και της Μικονιάτη έκλεψε για μία ακόμη φορά τις εντυπώσεις, αφού το Χελωνάκι έστειλε το μήνυμα της συμμετοχής με αργό ρυθμό για την απόλαυση κάθε στιγμής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το φετινό χρωμαράν στήριξε το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δικαίωμα στη Ζωή, αλλά και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου. Είναι το καλύτερο πράγμα! Είναι τέλεια, έχει χρώματα πάντα, είναι πάρα πολύ ωραία. Τρέξαμε, το κάνουμε όλο. Έχεις κάνει ένα κιλό. Δυσκολευτήκατε καθόλου? Ναι! Κοιτάξτε, εγώ κάθε χρόνο έρχομαι, δεν τρέχω, δεν μου το επιτρέπει η ηλικία μου τέλος πάντων. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους διοργανωτές, μπράβο στους εθελοντές. Έχουν δείξει ότι ό,τι και αν παθαίνει το Αρκαλοχώρι, υπάρχουν άνθρωποι να το στηρίξουν. Μπράβο σε όλους. Τέλεια, μόνο χρώμα, είσαι τυχερή που μου τέλειωσαν τα χρώματα. Αλλιώς θα το βλέπεις στην πράξη. Φανταστικό, παιδιά. Καλός και κουραστικός. Κουραστικός, αλλά τον απόλαυσες. Πέρασες καλά? Ναι. Εσύ, αγάπη? Αποστόλη. Πώς ήταν ο αγώνας? Κουραστικός, αλλά διασκεδαστικός. Τι γινόταν στη διαδρομή? Μας πετούσαν χρώματα από... μπολάκια και από πυροσβεστήρες. Για πες εσύ, πώς σε λένε? Φίλιππο. Φίλιππε, πώς πέρασες? Καλά, πολύ κουραστικά ήταν. Κουράστηκες? Ναι, αλλά βάφτηκες, έχεις ωραία χρώματα. Βάφτηκες, έχεις ωραία χρώματα. Μας πετούσαν με... μου δίνεις φωτιές.